σε εκείνη, το, σε εκείνη την, την ομάδα, το μπλοκ σπιτιών με Τσαλίκη, Ναταλία Γερμανού, Νάνση Ζαμπέτογλου. Νάνση Ζαμπέτογλου που έφυγε αυτή. Τι λέει, από κάτω μας είναι. Δεν, έφυγε, δεν είχε σε το σπίτι και έφυγε. Επέστρεψε, Δερμητέρη. Α, επέστρεψε. Α, όλοι επιστρέφουν σε εκείνη το μπλοκ. Μάλιστα. Είναι ένα μπλοκ στο οποίο έχει κοιμηθεί άπειρα βράδια. Άπειρα βράδια. Για πες, ναι. Θυμακό. Βέβαια. Ναι. Έχω μια, έτσι, μια ωραία κρεβατοκάμαρα στην οποία ο Γρηγόρης. Πώς κοιμάται. Τώρα, μόνος του. Ροχαλίζει σαν πριονο κορδέλα. Ναι. Τι, όταν έχω ένα σπίτι μου, μόνος του, ναι. Δεν έχω τέτοια παρέα στο σπίτι, αν εννοείς αυτό. Μόνος του κοιμόταν, στα σάπια τώρα, λέγε. Σε μένα θα... Με το ωραίο που ζούμε μαζί. Και ωραίο μουσική. Αυτό ήταν εκεί και στην, ναι. Στην Πολυθρόνα. Όχι, τότε ήταν που είχαμε αποκλειστεί από τα χιόνια και είχαμε κοιμηθεί πάρα, πάρα πολύ. Μην ξέρουμε πληγέ. Στην Αράχο, αλλά άσε τώρα. Εντάξει, ερχόταν κάτι που ήταν η Ζέτα, ο Αντώνη. Πού, στο αυτό το σπίτι είχε κοιμηθεί. Στο σπίτι, ναι. Η Ναταλία με τον ψηλό, τον όμορφο. Πώς λέγατε, ναι. Τον Παρθένη. Αχ, Παναγία μου, τα έχω το πρωί, τα έχω τώρα και το βράδυ πια. Τα όλα τα παλιά. Γιατί πήγατε στο. Η Μαναταλία με τον Παρθένη, γιατί πήγα στο σπίτι που μένουν δίπλα. Γιατί εντάξει, δεν γίνει μια σπίτι μου, απλά ήμασταν όλοι μαζί. Να φτιάξουμε φαγητό, να φάει ένα τον άλλο. Του Νοάς Μπέτερ, παιδί μου, στο. Α, του Νοάς Μπέτερ. Μαράκι, αν ήσουν απέναντι, θα έρχεσαι και εσύ να πει μια καλή χιόνια. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία. Ήταν τα πολλά τα χιόνια που ήταν πότε, πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Το 2004 που γεννήθηκε η κόρη μου. Ναι, ναι, ναι. Πολλά. Ολυμπιακοί αγώνες, ναι, μπορεί να ήταν τότε. Το θέμα, λίγο πες μας για τον Γρηγόρη. Τι να πει για μένα. Ο Γρηγόρη, τι την απόγευμα. Ανάσχε, όχι, θα πει, να μας πει. Απλά υπάρχει μία. Για παιδιά, σας πω. Ο Γρηγόρης, επειδή έχουμε κοιμηθεί και μαζί, δηλαδή σε διακοπές, σε φάση κτλ. Ναι. Όταν έχει χειμώνα ο Γρηγόρης, παίρνει, κάνει το εξής. Όταν υπάρχει το πάπλωμα αυτό, η κουβέρτα, ξέρεις κτλ. Κάτι κάνει μαγικό. Τυλίγεται. Αλλά περιστρέφεται. Είναι όλο δικό του. Μπαίνει όλο μέσα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, σε ένα μαγικό χαλί, ένα πράγμα τέτοιο. Και ξυπνά εσύ το πρωί και έχει παγώσει. Ναι, και αυτό είναι έτσι, έτσι. Είναι σαν στον τάφο του Ινδού κανονικά. Είναι μέσα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εσύ ξεπαγιάσει. Το κάνει κάθε φορά αυτό το πράγμα. Κάθε φορά δεν υπάρχει. Έτσι κοιμάται ο Γρηγόρης. Τώρα το κάνω διαφορετικά. Ξεκινάω από την αρχή, πριν κοιμηθώ και τυλίγομαι. Ναι, για να ξέρει ο άλλο ότι. Καρόλη στην πορεία σου. Επίσης, ο Γρηγόρης, έχω να σας πω ότι όποτε πάει καλεσμένος σε ένα σπίτι, στο δικό μου τουλάχιστον, μέσα σε 10 λεπτά μπαίνει, τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά. Πω από τι ωραία που είμαι. Αλήθεια. Ναι, καλά, έχω και μια φωτογραφία που είναι μία. Κανονικά. Έχει ναι, έχω πολλές. Αυτή δεν ξέρω αν τη φέρω αυτή τη φωτογραφία. Παιδί μου, Αρναούτογλου και Ρεμός. Ναι. Αρναούτογλου, Ρεμός στη σειρά και οι δύο έτσι. Ωραία παρέα, ε. Ναι, φοβερή παρέα, πολύ ζωντανή. Μια φορά έχει κοιμηθεί και στο φευγείο. Δηλαδή λέει, πρόσεξε, λέει, λοιπόν, παιδιά, εγώ φεύγω. Είμαι τόσο κουρασμένος, παιδιά. Χρόνια τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος. Είμαι χρόνια κουρασμένος. Πρέπει να μου πεις δημόσια ένα γιγαντιό ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία έχουμε